Συγκλονίζει ο Ηλίας Ψινάκης στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ για τον πατέρα του που τον αποκλήρωσε επειδή είδε δημοσίευμα ότι παντρεύεται με το Σάκη Ρουβά. Δεν έχω μανατζάρει κανέναν άλλον ποτέ. Μόνο το Σάκη και τον εαυτό μου. Ζήσαμε 17 υπέροχα, ευτυχισμένα και έντονα χρόνια. Απολαμβάναμε ακόμα και τι μεγάλε δυσκολίε που συναντήσαμε και τι κακοήθειε που γράφονταν από τότε για μα. Φτάνω στο περίπτωρο και διαβάζω. Παντρεύτηκε ο Ρουβά στο Μψινάκι. Με φωτογραφία μοντάζ να είμαστε αγκαλιά. Να έχω πάθει πανικό. Να σκέφτομαι τι θα γίνει με την οικογένειά μου. Παρεπιπτόντω με αποκλήρωσαν και τότε όπω με είχαν αποκληρώσει πολλέ φορέ. Μια φορά, μάλιστα, ο πατέρα μου με είχε αποκληρώσει δύο φορέ την ίδια ημέρα. Που λε, ξυπνάει ο Σάκη με το μαλλίνα κατεμένο, με βλέπει σε έξαλλη κατάσταση, μου λέει τι έχει γίνει, πάρε και διάβασε, του λέω. Και του δίνω την εφημερίδα. Και τι έγινε, μου απαντάει. Δεν είναι ωραία φωτογραφία. Γιατί εγώ αυτά του είχα διδάξει. Ότι αρκεί να γράφουν σωστά το όνομά σου και να έχουν ωραία φωτογραφία. Να βγαίνουμε χαμογελαστοί και όχι μου όταν ο μαθητή γίνεται καλύτερο από το δάσκαλο. Okay. αυτό oh, μπορούσε να είναι. Είναι το δημιούργησα ένα τέρα. I created the monster, είναι αυτό ακριβώ. Πάντω είναι πάρα πολύ ειλικρινέ εκ μέρου του κ. Ψινάκη που τα λέει αυτά ότι όντω εγώ αυτό την είχα διδάξει. Αυτό του είχα πει. Γιατί μερικέ φορέ ο Σάκη Ρουβά είχε κατηγορηθεί για τη στάση του απέναντι και στα μίντια και στο κοινό ότι είχε μια. Απάντησε στάση... γι' αυτό η Λία Ψινάκη στην συνέντευξή του στο OK και είπε ότι όταν το συνάντησα εγώ τον Σάκη επειδή ήταν ένα αθλητή, έκανε επικοντό, αν δεν κάνω λάθο. Είχε κάποιε διακρίσει, αλλά ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν σε μικρή ηλικία δεν είχε βγει ακόμα στη ζωή, δεν, ήταν, δεν είχε σπουδάσει κάτι. Τέλο πάντων, δεν είχε και την, την, εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Και ο Ηλία Τσινάκη δεν είχε την εμπιστοσύνη στο Σάκη να τον αφήσει να εκτεθεί. Γι' αυτό και τον είχα λίγο πιο περιορισμένο. Εντάξει, άλλε εποχέ τότε. Αλλιώ θα, θα, τα κάναν τα πράγματα τώρα, αν ξεκινούσαν και δεν ήταν 1991-1990. Τα κατάφερε λάμπρο μου για να λέμε την αλήθεια. Ε, ε δημιούργησε μια τεράστια καριέρα για τον Σάκη Βέβαια, ακριβώ. Και, και για τον ίδιο. Πάντω αυτά τα λέει ε, γλαφυρότατα στο γυροκομείο του στο YouTube. Καλά, εκεί τα σπάει. Ε, πραγματικά. Χωρί περιορισμού στη γλώσσα. Ναι, 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 ναι. Ό,τι συνέντευξη και συνέντε, ξεχνά 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 ξεχνά. να δώσει ο Ιλία αν δείτε απλά το γυροκομείο, είναι σαν τα